Πάμε στο Σταμάτη Καρδέλη, πάμε στο Θάνο Βάγιο. Κοίταξε να δεις, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ηρεμία, δηλαδή πέρασε μια περιπέτεια με την υγεία του, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι σε στάδιο αποθεραπείας, είναι σπίτι του άνθρωπος. Τον εμπλέκουν συνέχεια, δηλαδή θυμόμαστε μια μέρα που είχαν πει ότι θα πάει να είναι σε ένα νυχτερινό μαγαζί, να κάνει εκεί μια guest εμφάνιση. Τώρα τον εμπλέξανε πάλι ότι θα είναι κάπου την πρωτοχρονιά να τραγουδήσει, να κάνει οτιδήποτε. Δηλαδή δεν τον αφήνουν σε σχέση τον άνθρωπο. Είπαν ότι πρόκειται να είναι ο guest star της βραδιάς, Γιώργος, σε ένα από αυτά τα πρωτοχρονιάτικα καλέσματα, σε ένα από αυτά τα πρωτοχρονιάτικα πάρτι. Πρόσεξε, πάρτι όμως που αυτός που θα πάει θα πληρώσει. Όχι πάρτι σε καλό, έλα να δηλαδή, σε κεράσω. Δηλαδή στο όχι το φιλικό πάρτι. Οπότε μιλάμε για μια πλήρη εκμετάλλευση του ονόματος του Σταμάτη Γαρδέλη. Μίλησα με την κολλητή του, με την προσωπική του φίλη, την κυρία Γιούλη Ζήκου. Ανθρωποφάγους τους χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Σταμάτης Γαρδέλης τους ανθρώπους αυτούς και η ίδια μας το μεταφέρει. Μιλήσατε με τον κύριο Γαρδέλη αυτές τις μέρες. Πώς πέρασε τις γιορτές? Μέσα στο σπίτι του ήταν με τη μάνα του. Δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, εκεί με τη μάνα του. Τώρα είναι σε μια φάση ο Σταμάτης που γαλινεύει, που κάνει τις συνεδρίες του. Όλα καλά πάνε. Εντάξει, ευτυχώς. Φυσικά δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο και δεν βγήκε. Παρ' όλα αυτά, ακούστηκε το όνομά του. Για πρωτοχρονιά πάλι έγιναν κάποια πάρτι και λέγανε ότι θα είναι ο Σταμάτης. Φυσικά εννοείται ότι με τίποτα δεν ήταν και ούτε είχε δεχτεί να είναι. Πάρτι από τα οποία ενδεχομένως κάποιος θα κέρδιζε κάτι, ενώ πάρτι επαγγελματικά. Ναι, ναι, ναι. Οργανώθηκε ένα πάρτι καλλιτεχνικό που είπαν ότι θα είναι guest star ο Σταμάτης Γαρδέλης. Και τρέξαν όλοι. Παραμύθι. Δεν σου λέω, γίνονται συνέχεια, παιδί μου, συνέχεια. Είναι ντροπή τους. Ήταν σε σπίτι ή σε μαγαζί αυτό το πάρτι? Σε μαγαζί. Χρησιμοποίησαν το όνομά του ότι θα εμφανιστεί, θα είναι ως guest star. Ακριβώς. Ναι, 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 ακριβώς. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι το μήνυμα αυτό μου ήρθε κάλεσμα. Ήρθε κάλεσμα σε μένα. Πάθα σοκ. Τι σε περιμένουμε στο αυτό που θα γίνει εκεί και τα λοιπά. Και θα είναι και guest star και σούπερ καλεσμένος μας ο Σταμάτης ο Γαρδέλης. Να τον δούμε και να μας πει από κοντά. Να τον δούμε, ξέρεις, μετά από όλα αυτά που πέρασε. Και ήρθε σε μένα. Και τον παίρνω το Σταμάτη και ο Σταμάτης δεν έχει ιδέα. Και η αντίδρασή του? Σοκαρίστηκε. Λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ανθρωποφάγη. Αυτό μου είπε. Και μου είπε, ξέρεις κάτι, καλύτερα μου λέει, μη μου τα λες. Δεν θέλω να μαθαίνω. Γιατί με λες σε μια φάση τώρα που βρίσκω τον εαυτό μου και δουλεύω με τον εαυτό μου. Και μου λέει, καλύτερα να μην μου τα λες. Παρακαλώ πολύ. Παιδιά, προσέξτε, βάλτε και το Βαγγέλη, γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Παλιά είχαμε στα τσίρκο. Απαράδεκτο βέβαια, ανθρώπους που είχαν διάφορα προβλήματα, λέγαμε ελάτε να δείτε την ασώματο κεφαλή, ελάτε να δείτε τη γυναίκα με το μούσι, ελάτε να δείτε, είχαμε τέτοια φαινόμενα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια δυσπλασία, μια δυσμορφία τέλος πάντων και τους εκθέτανε στα τσίρκο για να πληρώνονται αυτοί και να γελάει ο κόσμος, γιατί αυτή ήταν η κοινωνία μας. Έτσι, όχι πως τώρα είμαστε καλύτεροι, γιατί το κρύβουμε πίσω από την πολιτικό ορθό το Μητού και άλλες παρούβες που έχουμε βγάλει για να καλύπτουμε ουσιαστικά, δεν το λέω ότι είναι παρούβα το Μητού, μην παρεξηγηθώ. Αλλά καμιά φορά όταν κρύβουμε τα κακά αισθήματά μας πίσω από αυτό, αυτό είναι παρόβο, αυτό εννοώ. Μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, γιατί έτοιμοι είναι όλοι να με κατασπαράξουν πάλι. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Κοιτάξτε να δείτε πώς φέρεται η κοινωνία. Έχουμε βρει τώρα το Σταμάτη που είναι συμπαθέστατος, πέρασε ένα πρόβλημα υγείας και κάποιοι είναι όπως με το Ρέμο. Ελάτε στη συναυλία, θα διασκεδάσουμε με τα τραγούδια του Ρέμου, χωρίς ο Ρέμος να είναι εδώ. Ναι, λοιπόν, αυτό γίνεται και με τον Γαρδέλη. Κάποιος μπορεί να τον έχει πάρει ένα τηλέφωνο, να του πει μπορείς να έρθεις το βράδυ. Αυτός δεν απαντάει καν. Και λέει: εγώ κάλεσα τον Γαρδέλη, θα έρθει ο Γαρδέλης. Κατάλαβες. Και το πουλάει και στέλνει μετά μηνύματα σε άλλους ότι στο τάδε βράδυ θα είναι ο Γαρδέλης καλεσμένος. Για τραξιόν κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Η ασώματος κεφαλή. Για να κάνει κάποια κίνηση. Παιδιά, μα τι, συγγνώμη, η ασώματος κεφαλή είναι ο Γαρδέλης. Τι είναι ο Γαρδέλης? Ναι, ναι, αυτό λέμε. Γι' αυτό το πουλάνε, Γιώργο, εντός εισαγωγικών, αυτό κάνουν. Καταρχάς αυτό είναι μηνύσιμο, δεν είναι. Εννοείται είναι μηνύσιμο. Να λέει κάποιος ότι είναι guest star σε εμφάνιση ένας καλλιτέχνης και τελικά ο καλλιτέχνης δεν έχει ιδέα. Δεν είναι καλλιτέχνης. Είναι ένας άνθρωπος ευάλωτος που κράσαρε και προέβησε ακούσιο εγκλισμό. Στο ψυχιατρίο. Αυτό είναι. Αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι, αν δεν υπήρχε η πρόσφατη επικαιρότητα, ο ίδιος ο Γαρδέλης να τους έπαιρνε και να τους έλεγε θέλουν να έρθουν να τραγουδήσουν, του λέγανε άσε μας ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο καλλιτέχνης Γαρδέλης, τους ενδιαφέρει η περίπτωση Γαρδέλη λόγω των τελευταίων γεγονότων. Που αυτό το κάνει ανατριχιαστικό. Δηλαδή χρησιμοποιούν έναν άνθρωπο, τον τζαλακώνουν για να βγάλουν κανένα ευρουδάκι παραπάνω. Δεν έχει καμία σχέση με το Ρέμο. Το Ρέμο τον εκμεταλλεύονται ως όνομα, ως επιτυχία. Εδώ εκμεταλλεύονται την κατάσταση ενός ανθρώπου που χωρίς την άδειά του θέλουν να το κάνουν ακόμα χειρότερα. Αυτό κάνουν. Γι' αυτό δεν θέλει να απαντήσει. Γι' αυτό δεν θέλει να το μαθαίνει.
γιατί δίνει μία μάχη και έρχονται αυτοί που του δίνουν μία να πάει ακόμα πιο κάτω. Για να βγάλουν λεφτά. Και να το γελιοποιήσουν. Έτσι. Σωστό αυτό. Λοιπόν, Βαγγέλη, τα λέμε πάλι σε λίγο.